της μουσικής με τον άνθρωπο είναι καθημερινή και συνεχόμενη, θα έλεγα. Δεν σταματάει. Είναι τόσο στενά δεμένη με την ύπαρξή του που δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν ακούνε πολύ μουσική. Αν όμως τους ρωτήσουμε αν είδες μία ώρα τηλεόραση σήμερα, είναι σίγουρο ότι έχουν ακούσει πολύ μουσική χωρίς να το έχουν πάρει είδηση. Παλιά τραγουδούσαν ο κόσμος όταν πήγαιναν στη δουλειά, στην πεζοπορία. Τώρα μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και πολλές φορές το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ανοίξουμε το ραδιόφωνο. Είμαστε συνυφασμένοι με τη μουσική και ότι από τη φύση μας είμαστε πρικισμένοι στο να δεχόμαστε μουσικά στοιχεία. Η ίδια η μουσική έχει σώμα, είναι ο ρυθμός. Έχει ψυχή, είναι η αρμονία. Έχει πνεύμα, είναι η μελωδία. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει τα τρία αυτά χαρακτηριστικά. Ο Πολ Νόρντορφ έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ένα μουσικόν, γιατί η φωνή του έχει τόνο, μελωδία, και το σώμα του έχει ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που ζούμε, που κινούμαστε, είναι πάνω σε αυτούς τους δύο άξονες, ρυθμός και μελωδία. Η σχέση μας με τη μουσική ξεκινάει προγενετικά. Εφόσον το ακουστικό όργανο βασικά είναι λειτουργικό από τον 5ο μήνα της ενδομήτριας ζωής. Η οποία ακοή είναι και η τελευταία αίσθηση που εγκαταλείπει τον άνθρωπο πριν να αφήσει αυτό το μάτι ο κόσμο. Η πιο καθοριστική ήχη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού είναι ο παλμός ο καρδιακός της μαμάς, η αναπνοή της μάνας, ο ρυθμός αυτός που έχει και η αναπνοή και η κυκλοφορία, ο χτύπος της καρδιάς, είναι και άλλη ρυθμική ήχη από την ροή του αίματος μέσα στον πλακούντα, μέσα στη μήτρα. Αυτή είναι η πιο καθοριστική ήχη για την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και ιδιαίτερα του εγκεφάλου, διότι το παιδί δεν βλέπει, ακούει. Ένα βρέφος μερικών ημερών δεν ξέρει να μιλάει, δεν μπορεί να μιλάει, επομένως επικοινωνεί με κάποιους τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους, πέρα από το άγγιγμα, την επαφή, είναι και ο ήχος. Και ξέρουμε ότι τα νανορίσματα, για παράδειγμα, έχουν τρομακτική βιολογική αξία. Δεν είναι διασκεδαστικά τραγούδια. Έχουν σκοπό να ηρεμήσουν, να δώσουν αυτό το αίσθημα ασφάλειας προς το παιδί. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι οι μαμάδες κρατάνε τα παιδιά στο αριστερό μέρος, το κεφάλι του παιδιού να είναι στο μέρος της καρδιάς. Από εκεί και πέρα αναπτύσσουμε ήδη η φωνή, που η φωνή μας είναι το πιο δυνατό, το εσωτερικό μας, το προσωπικό μας μουσικό όργανο και πολλές φορές μέσω της φωνής αποτυπώνονται πάρα πολλά πράγματα για την προσωπικότητά μας. Τα παιδιά που αρχίζουν νωρίς μουσική, στα 6-7 τους χρόνια να αρχίσουν ένα όργανο, είναι παιδιά τα οποία γίνονται πρικισμένα στη συνέχεια, δηλαδή αναπτύσσονται περιοχές του εγκεφάλου ευεργετικά που έχουν σχέση και με άλλες δεξιότητες. Τα παιδιά αυτά έχουν καλύτερη μνήμη, καλύτερη συγκέντρωση, περισσότερο αίσθημα ισορροπίας και ανεξαρτησίας κινήσεων. Στη συνέχεια της ζωής τους πετυχαίνουν πιο συχνά στα πανεπιστήμια, σε καλές σχολές και πάσχουν λιγότερο συχνά από κατάθλιψη και δεν γίνονται χρήστες. Μπορεί να γίνει ένας υποδοχέας των συναισθημάτων μας, να προβάλλουμε εκεί τα συναισθήματα και να αισθανθούμε αμέσως καλύτερα. Είναι ένα πολύ ανοιχτό εργαλείο που ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει μέσα από αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάρεις ντε και καλά αυτό ή ντε και καλά το άλλο. Σου προσφέρει η μουσική τόσες πολλές δυνατότητες που ο καθένας είναι σίγουρο ότι θα πάρει αυτό που τον εκπροσωπεύει καλύτερα.
Δαρβίνος, ο οποίος ήταν μεγαλοφυΐα πραγματικά, πίστευε ότι η μουσική έχει βιολογική αξία. Έλεγε ότι στους αρχαίους πολιτισμούς οι γυναίκες διάλεγαν σύντροφο με βάση τις μουσικές και χορευτικές δεξιότητες. Είχαν αναγνωρίσει ότι ενδεχόμενα αυτοί είναι πιο πρικισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν οι ίδιοι αρμονικοί κανόνες οι οποίοι διέπουν την μουσική των σφαιρών και τη μουσική των ανθρώπων, και γι' αυτό κιόλας η μουσική μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξαναβρει την εσωτερική του αρμονία, ας πούμε. Πολλές φορές μπορεί να ακούσουμε ένα βουητό σταυτί, ένα σφύριγμα, μία τονικότητα που σημαίνει ότι υπάρχει μέσα στον οργανισμό μας συνεχώς μία ποικιλία, ένα σύμπαν από ήχους, τον οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε πέραν από αυτούς τους πολύ συγκεκριμένους που είπαμε. Εάν μπορούσαμε να τους αντιληφθούμε, προφανώς θα ακούγαμε μία μουσική σύνθεση. Και εκεί θα καταλαβαίναμε ίσως ο καθένας μας πόσο του αρέσει αυτή η σύνθεση, πόσο δεν του αρέσει, πόσο θα ήθελε να την αλλάξει, που θα ήθελε να επέμβει. Υπάρχει επιστήμη της ψυχονευρονοσολογίας, η οποία δέχεται ότι οτιδήποτε κάνουμε, οποιαδήποτε παρέμβαση ή δουλειά κάνουμε σε ένα ψυχικό επίπεδο, επηρεάζει και το σωματικό επίπεδο. Ο άνθρωπος σωματικά συντονίζεται με τη μουσική. Η μουσική είναι δόνηση. Αλλά σε ένα βασικό επίπεδο επιδρά στο σώμα του. Η μουσική μπορεί να επέμβει πολύ δραστικά πάνω στις λειτουργίες του σώματος, μπορεί να επιταχύνει άμεσα το ρυθμό της καρδιάς, την αναπνοή, μπορεί να τα καταστήλει. Μπορεί να ανεβάσει, να μειώσει την αρτηριακή πίεση, τη θερμοκρασία του σώματος. Μπορεί να παίξει 1000 παιχνίδια με το σώμα μας. Βάλανε σε μουσικούς που παίζουν σε ορχήστρα, Holter, αυτά που βάζουμε στην ιατρική και παρακολουθούμε 24 ώρες το ρυθμό της καρδιάς. Και είδανε ότι ο ρυθμός της καρδιάς ακολουθούσε τη δυναμική των κομματιών. Για παράδειγμα, λέμε ότι η μουσική μπορεί να μας επηρεάσει στο στρες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έρευνα που αποδεικνύει ότι η μουσική μπορεί να επηρεάσει τις ορμόνες του στρες. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Στην ουσία ρίχνει τα επίπεδα της αδρεναλίνης, που είναι η κύρια ορμόνη που έχει σχέση με το στρες. Όταν είμαστε αγχωμένοι και στρεσαρισμένοι, παράγει ο οργανισμός πάρα πολύ αδρεναλίνη. Αυτό που είναι βλαβερό για μας, κυρίως στους ανθρώπους που ζούμε στις πόλεις, το σύγχρονο άνθρωπο, είναι ότι δεν έχουμε μόνο το οξύ στρες, αλλά έχουμε αυτό το χρόνιο στρες από την καθημερινή πίεση. Από τις μεγάλες απαιτήσεις, από τις πολλές ώρες εργασίας, από το ότι είμαστε εξαρτημένοι από τον αστικό τρόπο ζωής. Η αδρεναλίνη είναι μόνιμα αυξημένη και αυτό είναι καταστρεπτικό για την υγεία πλέον. Επηρεάζει την αλλαγή της διάθεσης. Μπορεί με το που θα ακούσουμε ένα είδος μουσικής να αισθανθούμε διαφορετικά, άρα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι ένα είδος αυτοθεραπείας. Να είμαστε ταραγμένοι, βάζουμε μια μουσική και αμέσως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πέφτουν οι σφιγμοί και χαλαρώνει όλο το σύστημα. Ή αντίθετα μπορεί να αισθανόμαστε την ανάγκη να τονώσουμε την ενέργειά μας, οπότε βάζουμε μια μουσική έντονη με έντονο ρυθμό και παρατηρούμε αμέσως ότι αρχίζει το σώμα και αντιδρά πολύ πιο ενεργητικά. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πώς την προσλαμβάνουμε. Εάν είναι μουσική που εμείς επιλέγουμε ή εμάς μας αρέσει ή μουσική που μας επιβάλλεται. Η πλέον κατάλληλη μουσική είναι η μουσική που μας αρέσει. Έχει τύχει και με παίρνουν γονείς παιδιών που έχουν τροχαία ατυχήματα και βρίσκονται σε κόμμα νέα παιδιά και με ρωτάνε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι μουσικά, να αφυπνίσουμε τον εγκέφαλο. Ο καλύτερος τρόπος σε αυτή την περίπτωση είναι να βρει κάποιος συγγενής ή ένας φίλος ποια ήταν τα αγαπημένα κομμάτια αυτού του νεαρού, διότι η μουσική που μας αρέσει είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση πάνω μας. Καμιά φορά έχει αποτέλεσμα, διότι αφυπνίζεται ο εγκέφαλος και μάλιστα πολλοί νευρολόγοι λένε σήμερα ότι είναι ένα δείγμα αν θα ξυπνήσει κάποιος από την απάντηση στη μουσική.
of green. I watch them blue. Επειδή η μουσική εκτείνεται από τον απλό ήχο μέχρι πολύ απλές δομές, αλλά και μέχρι πολύ σύνθετες δομές, και όλα αυτά στο πλαίσιο ενός ιστορικού γίγνεσθε που οι άνθρωποι αντιδρούν πολύ διαφορετικά σε αυτό, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σχετικός ο τρόπος που αντιδράει κάθε άνθρωπος. Στην κλασική μουσική προφανώς οι Αφρικάνοι μπορεί να απλώς να αισθάνονται αμήχανοι. Ενώ για μας μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Δεν αντιλαμβάνεται το ίδιο ένας Ινδός με εμάς που είμαστε από έναν άλλο πολιτισμό τις μελωδίες. Μιλώντας για την παραδοσιακή μουσική, δεν σου μιλάω τώρα για τα εμπορικά ή για τα pop ή κομμάτια που έχουν αυτή την παγκοσμιοποιημένη μουσική άποψη. Υπάρχει μεγάλη κοινωνική διάσταση στη μουσική που μας αρέσει. Κάποιοι, ας πούμε, δεν αγαπούν τη μουσική του Βάγνερ, επειδή ο Βάγνερ είχε συσχετιστεί με τον φασισμό. Ή κάποιοι συμπαθήσαν τη μουσική του Μπομπ Ντίλαν επειδή έκανε συναυλίες στις φυλακές. Άρα ο λόγος που μας αρέσει η μουσική δεν είναι καθαρά μουσικός. Είναι και εξωμουσικός. Η έννοια του «με άγγιξε κάτι ακούγοντας μια μουσική» είναι πολύ υποκειμενική. Μπορεί να έχει να κάνει με το πιο επιφανειακό συναίσθημα, να μας θυμίσει κάτι που έχει να κάνει με μια ιδιαίτερη αίσθηση χαράς ή λύπης ή συγκίνησης που αισθανθήκαμε στη ζωή μας. Έχει συνήθως σχέση με αναμνήσεις.